Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συζητήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κυκλικής οικονομίας και περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ο κύριος Ηλίας Δαστερίδης είναι στο άλλο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης. Αντιδήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε που είστε απόψε κοντά μας. Ακούσαμε και στο σχετικό ρεπορτάζ μέρος των απόψεών σας για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο από ό,τι φαίνεται επανέρχεται, μένει στην επικαιρότητα, συζητήθηκε και κατά τη διάρκεια του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου. Όμως δεν υπάρχει κάποια κατάληξη, αντιδήμαρχε, και σας ακούμε με ενδιαφέρον για το ότι υποστηρίζετε πως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει ένα πεδίο βολής στην περιοχή της Μαυρόπετρας. Έτσι ακριβώς, γι' αυτό και εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο ζητήσαμε την επικαιροποίηση της απόφασης του 2009 που είχε πάρθει ομόφωνα, ούτως ώστε να φέρουμε τις αντιρρήσεις και την κάθετη γνώμη μας σε ό,τι αφορά την δημιουργία πεδίου βολής σε μια προστατευμένη περιοχή, σε μια περιοχή Natura, είναι το νότιο σύμπλεγμα, το οποίο αρχίζει από τα μεταλλεία της Κύρκης έως το ύψωμα Σιβρή της Εσίμης. Είναι μια περιοχή η οποία είναι αρχαιολογική, υπάρχει πολλής πολιτισμός, πολλά αρχαία τα οποία πρέπει να τα αξιοποιήσουμε και κατά κόρον χρησιμοποιούνται τώρα από τις περιπατητικές διαδρομές που αναπτύσσουν οι ομάδες και με την κοινότητα του Άβαντα και της Εσίμης, δηλαδή πάει να πάρει ανάσα αυτή η περιοχή, να αναπτυχθεί, να ενταχθεί μέσα σε προγράμματα και εμείς θέλουμε εκεί να μεταφέρουμε το πεδίο βολής, λέγοντας εμείς όχι η πλειοψηφία που πήρε χθες την απόφαση, ούτως ώστε να επικαιροποιήσουμε το 2009 τη σύσσωμη απόφαση της μη δημιουργίας πεδίου βολής στην περιοχή. Η αντιπολίτευση ζητάει και δυστυχώς σήμερα οι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν. Ένας εκ των επικεφαλής που υπόγραψε το τεχνικό πρόγραμμα που αναφέρει μέσα και τη μεταφορά του πεδίου βολής είναι ο κύριος Μιχαηλίδης και σήμερα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή ανέφερε πολύ χαρακτηριστικά και ξεκάθαρα και μπράβο του ότι συμφωνώ στη μεταφορά. Την υποστηρίζει και συμφωνεί να μεταφερθεί το πεδίο βολής στη Μαυρόπετρα. Mm-hmm. Θα μας βρει απέναντί του. Όλη η αντιπολίτευση θα μας βρει απέναντι μαζί με τις τρεις κοινότητες, ούτως ώστε αυτή η κίνηση να μην γίνει. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι. Όλο αυτό προκύπτει από το τεχνικό πρόγραμμα που υπερψηφίστηκε για το 2022, το τεχνικό πρόγραμμα της αντιπολίτευσης, το οποίο περιλαμβάνει μέσα τη δημιουργία αθλητικών χώρων, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Τώρα, πώς έρχεται σε αντίφαση η υπερψήφιση μεν του τεχνικού προγράμματος με την δική σας αντίθεση στη μεταφορά του πεδίου βολής στη συγκεκριμένη περιοχή? Το τεχνικό πρόγραμμα αναφέρει τη μεταφορά του γηπέδου τένις στο γήπεδο της Χυλής. Ναι. Τη μεταφορά του γήπεδου της Χυλής, του γηπέδου της Χυλής στο πεδίο βολής και αντίστοιχα το πεδίο βολής να μεταφερθεί στη Μαυρόπετρα. Αυτά είναι αλληλένδετα σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο έχει καταθέσει η αντιπολίτευση και ψηφίστηκε με την πλειοψηφία της αντιπολίτευσης. Αυτά δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Mm-hmm. Έρχονται όμως σε αντίθεση και με μια λανθασμένη κίνηση την οποία έκανε η Δημοτική Αρχή τότε του κ. Λαμπάκη το 2016, που πήρε μια απόφαση της παραχώρησης έκτασης 26 στρεμμάτων να δοθεί πίσω στην περιφέρεια, κράτησε μόνο τα 4.400 για κημητήρια, είχε δοθεί αυτή η έκταση επί Δημοτικής Αρχής του κ. Αλεξανδρή στον Δήμο Αλεξανδρούπολης για τη δημιουργία μεγάλου αθλητικού κέντρου. Δηλαδή ο τότε αποσυντονιστής της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά από το έγγραφο, την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης για να δοθεί αυτή η έκταση στο Δήμο, έβγαλε αυτή την απόφαση της παραχώρησης, ούτως ώστε να δημιουργήσει αθλητικό κέντρο ο Δήμος Αλεξανδρούπολης πάνω από τη Χυλή. Όμως η Δημοτική Αρχή της τότε του Βαγγέλη του Λαμπάκη δεν αξιοποίησε αυτή την παραχώρηση και το επέστρεψε πίσω. Έκανε ανάκληση της απόφασης και το επέστρεψε πίσω. Mm-hmm. Ενώ υπήρχαν όλα εκείνα τα επισυναπτώμενα έγγραφα από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως αναφέρατε πολύ χαρακτηριστικά στο ρεπορτάζ, που συνενούσαν στη δημιουργία ενός αθλητικού κέντρου πάνω από τη Χυλή, ώστε να αναπτυχθεί η οικονομία και της Χυλής και του Δήμου γενικότερα. Τώρα, να σας ρωτήσω τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει κάποια οριστική απόφαση ακόμη. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να εφαρμοστεί
αυτό το τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο αναφέρει πράγματα τα οποία είναι μη πραγματοποιήσιμα. Έρχονται σε αντίθεση με την τοπική κοινωνία. Ενωμένη η τοπική κοινωνία και φορείς. Πώς θα γίνει αυτό, φορείς... Δημαρχέ, όμως έχει υπερψηφιστεί αυτό. Είναι η Δημοτική Αρχή υποχρεωμένη να το εφαρμόσει. Κοιτάξτε να δείτε, είναι υποχρεωμένη να το εφαρμόσει. Όταν έρχεται κόντρα στην τοπική κοινωνία, δεν συνονούν αρμόδιες υπηρεσίες. Η πιο σημαντική από όλες, η αρχαιολογία, ο φορέας διαχείρισης του ΔΕΛΤΑ που επισυνάπτει το σχετικό έγγραφο που απαγορεύει οποιαδήποτε παρέμβαση σε περιοχή Natura. Και μιλάμε για περιοχή που είναι αυξημένης προστασίας, δηλαδή υπάρχουν τρεις κατηγορίες, είναι στην πιο αυξημένη προστατευτική περιοχή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση σε αυτήν την περιοχή. Οπότε είναι μη πραγματοποιήσιμη αυτή εδώ η έκθεση, η πρόταση του τεχνικού προγράμματος. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει κάποια άλλη διαθέσιμη έκταση που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πεδίο βολής, να μετακινηθεί εκεί από τον ΕΤΟ σε κάποια άλλη περιοχή πλην της Μαυρόπετρας? Ναι, είμαστε σε συνεννόηση, σε διαπραγματεύσεις, σε επικοινωνία με τον στρατό, με το Γενικό Επιτελείο του Στρατού, ούτως ώστε να προταθούν άλλες περιοχές. Ο στρατός γνωρίζει πόση έκταση χρειάζεται, τι ανάγκες έχουν τα συγκεκριμένα μηχανήματα, ούτως ώστε να γίνει η χρήση αυτού του χώρου, θα μας προτείνει, θα αξιολογηθεί και από την Επιτροπή, ούτως ώστε να πάρουμε ομόφωνα μία απόφαση. Μάλιστα. Τώρα, ο κύριος Χατζηγεωργίου, ο πρόεδρος της κοινότητας του Άβαντα, έχει αναφέρει πρόσφατα και σε τηλεοπτική του συνέντευξη εδώ ότι υπάρχουν αρκετά προγράμματα τα οποία τρέχουν σε σχέση με την αξιοποίηση της περιοχής της Μαυρόπετρας. Υπάρχει κάτι σε επίπεδο σχεδιασμού το οποίο θα γίνει στις συγκεκριμένες περιοχές, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος? Έτσι ακριβώς. Υπάρχει πρόγραμμα το οποίο τρέχει για την αξιοποίηση περιπατητικών διαδρομών. Να αναδειχθούν αρχαιολογικοί χώροι και η περιοχή είναι πλούσια σε αρχαιολογικούς τόπους που μπορούν να αναδείξουμε, ούτως ώστε να δείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά της συγκεκριμένης περιοχής. Αρκεί να αναφέρω την αρχή, την είσοδο αυτής της αρχαιολογικής περιοχής από τα κάστρα του Άμαντα, τα οποία σύντομα έγινε αποδοχή της μιας δωρεάς, ούτως ώστε να φωταγωγηθούν αυτά τα κάστρα, δηλαδή η είσοδο του δρόμου που οδηγεί σε αυτήν την αρχαιολογική περιοχή, να την αναδείξουμε, να την φωτίσουμε. Και φανταστείτε ότι όλα αυτά εδώ έρχονται σε αντίθεση με την πρόταση μεταφοράς του πεδίου βολής στη Μαυρόπετρα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί το συγκεκριμένο θέμα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Αντιδήμαρχε, στο σημείο αυτό.